Θέλω την Κρίστη Παπαδοπούλου τώρα. Είναι εδώ. Κρίστη μου. Αγάπη μου, τι γίνεται. Καλά εσύ. Καλά, μια χαρά. Είσαι πάρα πολύ όμορφη με το κραγιονάκι σου, με τα cherries πάνω στα κερασάκια σου. Τι να γάμω, ευχαριστώ πολύ επίσης. Ομορφαίνεις όσον πας. Ευχαριστώ αγάπη μου, ευχαριστώ και εσύ το ίδιο. Ξέρεις, μετά τη δεκαετία βλέπουμε ότι μεγαλώνουμε, ενώ εσύ μικραίνεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, αγάπη μου. Να σου πω, πόσο πράκτης έκαμες, είπε μου, πόσες φορές εφάτσισες τα πόθια σου, μέχρι να καταφέρεις να κάνεις πάνω γύρω στο σκέιτμπορντ με τον έναν τον τροχό. Ένα μήνα. Έκαμες ένα μήνα πράκτης? Ναι, περίπου. Περίπου ένα μήνα, ώστε να με χτυπώ, βέβαια ακόμα ενώ δεν το συζητώ, αλλά είμαι σε καλό δρόμο. Χτύπησα, ας πούμε, έπεσα στο πεζοδρόμιο στην Αθήνα. Πολύ φατσά, νομίζω ότι χτύπησα, πέθανα. Δηλαδή, ο κόσμος ερχόταν, λέει μου, είστε καλά, χρειάζεστε λίγο νερό. Τι να μιλάς. Εγώ ήμουν... Drama queen, έπαιζε χαμέμουνο skateboard και έκανε μάνα και πάρεις ένα αυτοκίνητο. Ναι, έτσι. Ενώ φόβος, εν είμαστε μωρά. Όταν είμαστε μωρά και πέφταμε, έκαμε να γίνει το ψευτοκλάμα, αλλά ξέραμε ότι δεν πάθαμε τίποτε. Τώρα, αν είπες χαμέ, δεν ξέρεις αν θα σηκωθείς. Και το χειρότερο είναι ότι δεν ξέρεις αν θα πας στο νοσοκομείο. Και ειδικά στην Ελλάδα με τόσα κρούσματα, δεν θες να πας στο νοσοκομείο για κανέναν λόγο. Να προσέχεις να φοράς επιγονατίδες, να φοράς. Φοράω κράνη, επιγονατίδες, τα πάντα. Αλλά πέφτει σε σημεία που δεν είναι εκεί. Ισχύω, ρε παιδί μου, στο ισχύω. Α, έκαψες με, ρε αγάπη μου, συγγνώμη. Ναι. Να σε ρωτήσω. Πώς πάνε τα γυρίσματα στις 8 λέξεις, έτσι κάμε μου λίγο. Λοιπόν, τελειώσαμε τα γυρίσματα σήμερα. Μπράβο, ουσία. Μπράβο. Βέβαια, η σειρά θα ολοκληρωθεί τον Ιούνιο για τους θεατές, αλλά εμείς έτσι ρίξαμε το κλάμα μας. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Θεωρώ ότι ήταν μία από τις καλύτερες εμπειρίες που έχω ζήσει τα τελευταία χρόνια. Δεν ξέρω αν είναι λόγω κορονοϊού, ενώ που ήταν έτσι δύσκολη κατάσταση κτλ. Αλλά ήταν όλοι οι ηθοποιοί, το cast, το συνεργείο πάρα πολύ ευγενικοί, με αγάπη σε αυτό που κάνουν. Και έτσι, ξέρεις, τελειώνοντας, αισθάνεσαι κάπως ότι γιατί να τελειώσει τώρα. Ναι, μου συμβαίνει συχνά σε σειρές να παθαίνω έτσι τόσο μεγάλη χαρά, ας πούμε, που είμαι εκεί. Πώς έγινε η συνεργασία με τον Ανδρέα? Καλά, έχουμε ξανασυνεργαστεί προηγούμενο έφτανο χρόνο, το 2013, κάτι τέτοιο. Δεν το θυμούμαι, Κρίστη μου, δεν το θυμούμαι. Ήταν έτσι η συνεργασία και τότε, θυμάσαι την Τζέτσι που τότε ότι ήταν με την παραγωγή του Ανδρέα? Ήταν το Βάλισμα 12 Θεού, στον Αντένα ήταν τότε. Α, μπράβο, ναι! Ήταν η πρώτη δουλειά ουσιαστικά που ήταν για Ελλάδα, οπότε ήταν λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα, γιατί τότε ακόμα δεν ξέραμε πώς είναι να είσαι και Κύπρο και Ελλάδα, να φαίνεται γενικότερα και στις δύο χώρες. Ήταν λίγο πιο αργά τα πράγματα. Νομίζω ότι είχε εξελιχθεί πάρα πολύ η κατάσταση και είναι δηλαδή πραγματικά αισθάνομαι πάρα πολύ μεγάλη χαρά που έχουν προϊδεύσει τόσο πολύ και... Είμαστε σαν Hollywood πια. Και δεν το λέω απλά για να το πω, το εννοώ. Δηλαδή, τελευταίο γύρισμα ήμασταν 5 συνεργεία, σκηνοθέτες, πάρα πολλοί ηθοποιοί, κόσμος, κομπάρτι, όλοι με τα COVID test, με τα πράγματα. Πάρα πολλά σοβαρά όλα και πολύ επαγγελματικά. Ναι, να σου πω, γιατί όταν είσαι μέσα σε μια παραγωγή που όλοι διούν το 100% και υπάρχει σωστή σημασία ακόμα και στα μικρά πράγματα, καμνίζεσαι και εσένα να θέλεις να είσαι τέλειος. Δηλαδή, σε μια τέτοια παραγωγή, θα συγχωρούσες όπως σε ξέρω στον εαυτό σου μια μέρα να μην είσαι καλά. Δηλαδή, όσον όλοι είναι τέλεια τα πράγματα γύρω σου, αναγκάζεσαι και εσύ που το περιβάλλον σου να είσαι και εσύ 100% τέλεια σε αυτό που κάνεις. Σίγουρα, εννοείται. Και τώρα τι είναι να κάνουμε, Κρίστη μου? Τώρα έχουμε κάποια πράγματα υπόψη μας. Τα οποία η μάμα μου στο παρασκήνιο, μάμα μία. Φώναξε τη δυσκά μου, γεια. Εντάξει. Σπίτι σου που είσαι? Είμαι στη μάμα, στο πατρικό μου. Ήρθα λίγες μέρες, οπότε είμαι εδώ.
Okay. Και κάνουν κάποιες εργασίες, οπότε είναι ένα χάος. Η βραδιά που είναι λίγο πιο συγχυρισμένη, να καθίσω φρόνιμη να τα πω. Πες μου να δούμε. Τι είναι να κάνεις τώρα? Υπάρχουν κάποια σχέδια τα οποία δεν έγιναν πέρσι στην Αθήνα. Θεωρώ ότι κάποια στιγμή θα ανοίξουν τα θέατρα για να μπορέσουμε να κάνουμε. Στο θέατρο Χιρτήριο ανοίξαν Σκισμένες Μανώλιες, στη σκηνοθεσία Κωνσταντίνου Κυριακού. Και ένα πιλωτικό το οποίο είναι στα Σκαριά, από μηδέν λέγεται, το οποίο ελπίζουμε να πάει καλά για Ελλάδα. Λά σου πω, πότε έκαμε το πιλωτό? Γιατί, να μου πεις ποιον είναι? Όχι. Έκαμε το Σάββατο που πέρασε. Oh. Αν είσαι σε εκείνο πιλωτό, εντάξει. Εντάξει. Δεν θα αποκάλυπτα, καταλαβαίνω είναι σοβαρό ήταν το πιλότο, αλλά ήθελα να ξέρω τι που μόνη μου, αν είσαι σε εκείνη την παραγωγή που όχι, να είσαι. Δεν είναι το πρόβλημα, θα γνώσω. Όχι. Εντάξει. Και πες μου λίγο γιατί κάτι διάβαζα, είδα συνέντευξη σου στη Χριστιάνα, αν είδα ότι είσαι και στα ερωτικά. Είσαι μεγάλο κοπέλα, λέει πια. ναι, είναι όλα καλά. Μπράβο, χαίρομαι πάρα πολύ. Χαίρομαι πάρα πολλά γιατί είναι πολλά δύσκολο. Αμέσως σου μιλήσω εγώ, Κρίστη μου. Είναι πολλά δύσκολο να βρεις άνθρωπον να ταιριάζεις. Και ειδικά οι πρώτες συνθήκες τούντες που το βιώσετε μαζί μου, από ό,τι είδα, ήσασταν και σε κατάσταση καραντίνα σε κάποια φάση μαζί. Οπότε καταλαβαίνω, να ξέρεις ότι άμα τα βρίσκεις, ακόμα και σε τούντες φάσεις που είναι πολλά δύσκολες, τότε στα πάρα πολλά εύκολα θα είσαστε εν τέλει. Γιατί τούτα είναι τα δύσκολα. Δεν ξέρεις ποτέ επίσης. Όχι, νομίζω ότι είναι βασικό. Μακάρι να τα καταφέρουμε. Γενικά σε δυσκολίες τελικά είναι κάποιες φορές πιο εύκολα τα πράγματα, νομίζω. Βλέπεις τον κάθε μέρα. Βρέθεστε κάθε μέρα. Πιο κάθε μέρα πεθαίνει. Αντιλαμβάνεσαι ότι στην Αθήνα είναι σε ένα σπίτι μικρό, το οποίο στην Αθήνα είναι όλα μικρά. Και είμαστε όλη μέρα μαζί. Μπράβο, χαίρομαι πάρα πολύ. Φαίνεσαι ότι έχει αγάπη γύρω σου. Καλά, είναι πολύ καλά όντως. Ενώ όμορφο, όντως, και χωρίς να το ξέρεις, όταν δεν το περιμένεις τελικά, πιο όμορφο να έρχονται τα πράγματα και να τα απολαμβάνεις από το να περιμένεις κάτι το οποίο δεν έρχεται ποτέ, ας πούμε. Ναι. Κρίστη μου, να σε ρωτήσω κάτι τελευταίο πριν να σε κλείσω. Πες μου. Ραδιόφωνο. Σταμάτα και το πεθυμώ μέχρι θανάτου. Είναι από τις αγάπες μου τις μεγάλες. Τις οποίες ξέρεις, ας πούμε, που σε άκουγα σήμερα το πρωί και λέω, τι ωραία που ήταν. Έλειψε σου. Ένα... Πάρα πολύ. Καταλαβαίνω το. Ζήσαμε όμορφες στιγμές στο ραδιόφωνο μαζί και πριν να είμαστε μαζί, στο Τζιντολίο, και ξέρω πόσο ήταν για σένα, έτσι, μια ανάσα μες την ημέρα. Ξεκάθαρα. Ναι, σου εύχομαι να βρεις και στο ραδιόφωνο μια θέση γιατί όχι, για να είσαι 100% γεμάτη. Ευχαριστώ, καλιά μου. Να είσαι καλά. Φιλάκια πολλά. Σ' αγαπώ. Να προσέχεις τον εαυτό σου. Φόρα επιγονατίδες. Ναι. Φιλάκια. Να είσαι καλά. Bye.